Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή «Η Υγεία Μα Σήμερα. Κοντά μα έχουμε την κυρία Σιμακοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Σιμακοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Καρανάκη, και σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, και εγώ χαίρομαι που είστε κοντά μα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα γνωστό που το γνωρίζουμε, αλλά θα το εξηγήσουμε ακόμα καλύτερα: Αφορά το ερηνικό διάφραγμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, υπάρχει σχολείωση στο ερηνικό διάφραγμα. Βεβαίω και υπάρχει σκολίωση. Είναι μια ανατομική διαταραχή η σκολίωση του ρηνικού διαφράγματος, κατά την οποία ε, ο στεοχόνδρινο σκελετό τη μύτη, αυτό που καλούμε ρηνικό διάφραγμα και χωρίζει τη μύτη σε δύο ρηνικέ κοιλότητε, είναι στραβό, είναι σκολιός. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στη λειτουργία τη μύτη, δηλαδή στην αναπνοή μα, όσο και στην εμφάνισή τη. Στην εμφάνιση γενικότερα τη μύτη, αλλά και συνολικότερα του προσώπου, όπω θα δείξουμε Βλέπουμε παρακάτω. Βλέπουμε και στι φωτογραφίε μα εδώ Πόσο... ένα σκολιωμένο διάφραγμα. Που τελικά εκτό από τη σπονδυλική στήλη υπάρχει και στη μύτη μα. Υπάρχει και στη μύτη <χει> μα <χει> ακριβώ. Και δημιουργεί και λειτουργικά αλλά και αισθητικά προβλήματα όπω θα αναπτύξουμε σε λιγάκι. Μάλιστα. Πάμε τώρα να σα ρωτήσω, πώ προκαλείται αυτή η σκολίωση και λόγω τη κολλίωση που υπάρχει, η δυσμορφία που μπορεί να έχουμε στη μύτη μα. Βεβαίω, η σκολίωση του ερηνικού διαφράγματο προκαλείται συνήθω όταν αυτό ο στεοχόνδρινο σκελετό, που λέγεται ερηνικό διάφραγμα, ε, αναπτύσσεται υπέρμετρα και ακανόνιστα μέσα στη μικρή περιοχή που βρίσκεται μέσα στην ερηνική κοιλότητα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δημιουργούνται προεξοχέ, άκανθε σκολιώσει, οι οποίε όπω βλέπουμε έχουν σαν συνέπεια να η ελεύθερη δεύτερη του αέρα διαμέσου τη ρινικής θαλάμη. Έχει, λοιπόν. Έχει εμπόδια. ναι. Δεν, μπορούν, δεν, δεν μπορεί ο αέρα να περάσει και δεν ευχαριστιόμαστε την, την εισπνοή, την αναπνοή από τη μύτη. Επιπρόσθετα, τραυματισμοί που μπορεί να συμβούν, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, όταν αναπτύσσεται, όταν διαπλάθεται ο σκελετό τη μύτη, μπορεί να έχουν σαν συνέπεια και σχολίωση του ειρηνικού διαφράγματο, αλλά και ταυτόχρονα και δυσμορφή εξωτερική στην μύτη, που γίνεται περισσότερο εμφανή καθώ μεγαλώνει το παιδί, καθώ αναπτύσσεται περισσότερο σκελετό. Έτσι, μπορεί ας πούμε, ένα παιδάκι σε μικρή ηλικία να μην φαίνεται ότι έχει στραβή μύτη και καθώ θα την τραυματίσει μεγαλώνοντα. Να αρχίσει να εμφανίζεται να γίνεται πιο εμφανή αυτή η δυσμορφία, η οποία φυσικά έχει και λειτουργικά προβλήματα αλλά και αισθητικά. Αλλά και στην μετέπειτα, στην ενήλικο ζωή μπορεί οι τραυματισμοί να δημιουργήσουν και να επιδεινώσουν μια ήδη υπάρχουσα, προπάρχουσα σχολή ω διάφραγμα και να προκαλέσουν και δυσμορφή, ειδικά αν συνοδεύονται και από κάποιο κάταγμα στα ρηνικά οστά. Οπότε προκαλείται. Μπορεί να έχουμε λοιπόν ένα δυσμορφή. στραβό backup, και να, <laughs> να, να του ναι. δώσουμε κι εμείς ένα χτύπημα και να Άκριμα. έχουμε περισσότερα. Να, να σας ρωτήσω λοιπόν εδώ, τι προβλήματα <laughs> δημιουργεί το σκολιωμένο διάφραγμα ναι. στον ασθενή μας. Ο ρόλο του διαφράγματο για να καταλάβουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν είναι διτό. Είναι και λειτουργικό, είναι και αισθητικό. Άρα λοιπόν τα προβλήματα είναι δύο ειδών. Είναι λειτουργικά και αισθητικά. Α ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τα λειτουργικά μα προβλήματα. Που όπω όλοι μπορούν να καταλάβουν, οφείλονται στην δυσχερή, στην ε, δύσκολη δηλαδή ε, δίωδο του αέρα διαμέσου τη ρηνική θαλάμη. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην, α, έχουμε, να μην μπορούμε να αθληθούμε, να έχουμε φτωχή αντοχή στην άσκηση. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε σωστά από τη μύτη. Πάμε να ανεβούμε σκάλε, πάμε να, παίξουμε, να κάνουμε κάποιο άθλημα και ανοίγουμε το στόμα να αναπνεύσουμε. Αυτό έχει σαν σημασία. είναι να... και αυτό κουμάζομαι. ένα σημάδι mm -hmm. για να. Καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά ακριβώς. με τον αέρα που αναπνέουμε, ότι δεν μας φτάνει. Έτσι είναι, ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι, το ε, πιο έτσι, ήπιο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά με την αναπνοή μας. Χουραζόμαστε εύκολα. Είμαστε 20, 25, 30 χρονών και δεν μπορούμε να ανεβούμε τις κάλες. Κάτι συμβαίνει. Ψάχνουμε σε πνευμονολόγους, ψάχνουμε σε καρδιολόγους, όλα είναι εντάξει και τελικά είναι κάτι πολύ πιο απλό. Πολύ είναι απλά απλό, μια σχολείωση του ειρηνικού διαφράγματος. Και οι οτερνολαριγκολόγοι συνήθως είναι οι τελευταίοι και σωστά βέβαια είναι οι τελευταίοι γιατί πρέπει να αποκλείσουμε τα σοβαρότερα για να φτάσουμε εκεί, για να φτάσουμε στο σχολειωτικό διάστημα. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν δεν οξυγονώνεται σωστά και ο εγκέφαλος δεν είναι... Μικρότερη σημασία στο πρόβλημα. Όχι, σαφώ και, και όχι και θα σα το αναπτύξω αυτό λέγοντά σα ότι από την κακή ειρηνική αναπνοή, πάρτε για παράδειγμα τον ύπνο. Έχουμε μια πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Ε, αυτό οδηγεί σε ροχαλιτό ή ακόμα και σε υπνική άπνοια. Και δεν είναι κάτι τόσο απλό το ροχαλιτό, ώστε ε, αυτό που λέμε έτσι χαριτολογώντα ενοχλείται ο σύντροφό μα. Δεν είναι μόνο απλό, κινδυνεύουμε και εμεί οι ίδιοι. Αρκεί να σα πω ότι από μελέτε που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που το, ο ένα στου δύο ροχαλίζει περιστασιακά, ο ένα στου τέσσερι σε καθημερινή βάση. Και από αυτού που ροχαλίζουν σε καθημερινή βάση είναι 20% έχει υπνική άπνοια. Αυτό, αυτό δεν είναι, είναι κάτι απλό. Δεν το λες καλό αυτό. Δεν είναι κάτι απλό. Η κακή ποιότητα ύπνου προκαλεί ε, κατά τη διάρκεια της ημέρας ύπνηλή λιθαργικότητα, τροχή ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, άγχος, ευερεθιστότητα, σεξουαλική δυσλειτουργία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από, από μια κακή ποιότητα ύπνου και επίσης φυσικά και ε, ε, όταν... Ε, δεν κοιμάται καλά ο άρρωστο και κάνει πνικέ άπνιες, μπορεί σε βάθο χρόνου να αναπτυχθούν αριθμίε ή ακόμα και καρδιακά προβλήματα. Για να γλιτώσουμε λοιπόν όλα αυτά εδώ που λέμε, πώ θα κάνουμε τη διάγνωση για να δούμε αν έχουμε σκολιωμένο διάφραγμα. Ναι ο, εξειδικευμένος, ο, ο εξειδικευμένο ο ο οποίο ασχολείται με προβλήματα τη μύτη, μπορεί με μια ενδοσκόπηση τη μύτη να βρει όλες τις, όλα τα προβλήματα, τα, οποία, τα λειτουργικά προβλήματα τα οποία μπορεί να προκαλούν δυσχερή ρηνική αναπνοή, όπω είναι το σκολιωτικό διάφραγμα, η υπερτροφία των κάτω ρηνικών κοχών, είναι δύο σχηματισμοί στο εσωτερικό τη μύτη, οι οποίοι βρίσκονται κατέρωθεν του διαφράγματο και σε περιπτώσει αλλεργική ρηνίτιδα και αυτοί συμβάλλουν μαζί με το σκολιωτικό διάφραγμα στη δυσχερή ρηνική αναπνοή πολύποδες, όλες αυτές οι περιπτώσεις που μπορούν να δαινοειδείς εκβλαστήσεις, που μπορεί να έχουν να παραμείνει σε μικρό ποσοστό από την παιδική ηλικία, όλα αυτά προκαλούν δυσχερή ρήνικη αναπνοή. Και επίσης να, βρει και τις, να ανακαλύψει και τις συνέπειες της σκολίωση του ρήνικου διαφράγματος, όπως είναι χρόνιες φαρυγκίτιδες, χρόνιες υγμωρίτιδες, οτίτιδες, που μπορεί να προκληθούν από μια κακή ρήνικη αναπνοή. Είπαμε λοιπόν πώς θα γίνει η διάγνωση. Για πάμε τώρα να δούμε αυτό που ενδιαφέρει και όλου, βέβαια, η θεραπεία. Ναι, η θεραπεία είναι κατά βάση χειρουργική και μόνο χειρουργική. Στο ίδιο χειρουργείο αντιμετωπίζουμε και τι κολλήσει του ειρωνικού διαφράγματο, αντιμετωπίζουμε και την, ε, και την υπερτροφία, πιθανή υπερτροφία των κάτω ερηνικών κοχών με σύγχρονε μεθόδου, όπω βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια ραδιοσυχνότητε. Οπότε ε, αποκαθιστούμε την ευχερή ροή του αέρα στο ίδιο χειρουργείο τώρα μπορεί ο εξιδικευμένος ο ο οποίος ε, έχει εκπαιδευτεί στην ρινοπλαστική, στην ρινοχειρουργική και ειδικότερα στη ρινοπλαστική, να αποκαταστήσει και τι αισθητικέ δυσμορφίε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το ανέπτυξα προηγουμένω. Είπαμε μόνο για τι λειτουργικέ ε, συνέπειε τη κακή τη κολλήση του ρινικού διαφράγματο, αλλά έχουμε και τι αισθητικέ συνέπειε, τι οποίε μπορούμε να αποκαταστήσουμε στο ίδιο χειρουργείο. Οι αισθητικέ συνέπειε οφείλονται στην, στο ότι όπου πάει το διάφραγμα, όπω λέμε, πάει και η μύτη, δηλαδή ε, δυσμορφίε του ρινικού διαφράγματο Οδηγούν σε δυσμορφία όλου του οικοδομήματο τη μύτη. Και αυτό έχει συνέπειε αισθητικέ τόσο στη μύτη όσο και συνολικότερα στο πρόσωπο. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η μύτη είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό του προσώπου, γύρω από το οποίο πλάθονται, χτίζονται όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Έτσι, λοιπόν, μια δύσμορφη μύτη μπορεί να έχει σαν συνέπεια να έχει δυσμορφία όλο το πρόσωπο, να τραβήξει, τα μάτια από δύο, να τραβήξει το μάτι του συνομιλητή μα από δύο πολύ όμορφα μάτια. Μια δύσμορφη μύτη, η αντίθετα, μια όμορφη μύτη μπορεί να κρύψει Εντό εισαγωγικών ένα όχι τόσο καλέσθητο χαρακτηριστικό. Άρα λοιπόν, ο ρήνο χειρουργό, ο τωρίνο λαριγκολόγο, ο, ο, ο οποίο έχει εξειδικευτεί στην πλαστική του προσώπου και ειδικότερα τη μύτη, αποκαθιστά στο ίδιο χειρουργείο και τα λειτουργικά προβλήματα αλλά και τα αισθητικά. Ο στόχο είναι η μύτη πρώτον να είναι λειτουργική, να αναπνεί σωστά, γιατί είμαστε λαριγκολόγοι, πρέπει να προσέχουμε τη λειτουργία να ταιριάζει αισθητικά με τις υπόλοιπες γραμμές του προσώπου, να είναι σε αρμονία δηλαδή με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και το τρίτο και βασικότερο να μην φαίνεται η μύτη χειρουργημένη, να είναι φυσικό το αποτέλεσμα, να μην βλέπει, να μην μπορεί ο, ο συνομιλητής μας να καταλάβει ότι να βλέπει ότι κάτι έχει αλλάξει, έχουμε ομορφήνει, βλέπουμε κα, ε, ε, ότι μια υπάρχει αλλαγή, μία αλλαγή. Μια αλλαγη όχι και όχι κραυγαλέα φαντάζομαι. Αλλά να μην μπορεί να εστιάσει στο ότι υπάρχει αλλαγή στη μύτη. Αυτό είναι το σωστό. Πάμε λοιπόν κλείνοντα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Υπάρχει ηλικία για να κάνουμε αυτή την επέμβαση. Ναι, α κατώ... κλείσουμε με αυτό. Η κατώτερη ηλικία στην οποία ε, μπορεί κάποιο να υποβληθεί σε λειτουργική διαφραγμοτοριονοπλαστική είναι τα 17 με 18 χρόνια στα αγόρια ε, και στα κορίτσια όταν πια έχει διαμορφωθεί ο στέινο σκελετό. Ε, ενώ ανώτερη ηλικία δεν υπάρχει πρακτικά, ε, αρκεί να μην υπάρχουν περιορισμοί όσο αφορά την αδιενέργεια. Υπάρχουν ιατρική περιορισμοί, ιατρική λόγοι στην οποία μπορεί να υποβληθεί σε επέμβαση. Και ένα τελευταίο. Επιβάλλεται. Κάποιο να κάνει την επέμβαση αυτή. Η επέμβαση αυτή είναι επέμβαση για την Το ποιότητα ζωή. Είναι ειδικότερο, αν ή όχι. Σωστό. Είναι επέμβαση του εύζυν, όπω uh, πολύ συχνά λέω. Uh, αποκαθιστούμε την ποιότητα ζωή μα, τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητά μα με την αποκατάσταση τη λειτουργία τη μύτη, τη σωστή αναπνοή, αλλά ταυτόχρονα αποκαθιστούμε και τι αισθητικέ μα και τι αισθητικέ διαταραχέ, γιατί όπω πολύ σωστά έχει πει ο Νόρεν Τεμπαλζάκ, η ομορφιά είναι μια αναγκαιότητα. Παρέχει γαλήνη στην ψυχή. Κυρία Σημακοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και θα χαρώ να σας ξαναδώ για να ενημερωθούμε και για άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, επίσης κοντά μας έχουμε τον κύριο Πέπα. Καλησπέρα για το καλησπέρα, Καλησπέρα, λοιπόν. καλησπέρα. Ο κύριος Πέπας είναι χειρουργός ορθοπαιδικός και θα μιλήσουμε για νέες τεχνικές στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πούμε τι είναι πρώτα απ' όλα η περιβόητη οστεοαρθρίτιδα και ποιους αφορά. Λοιπόν, η οσοαθήτητα είναι μια πολυπαραγωγική φλεγμονώδης διαδικασία η οποία αφορά την άρθρωση του γόνατο αλλά και άλλε άρθρωσει του ανθρωπίνου σώματο και που τελικά οδηγεί σε εκφύληση αυτή τη άρθρωση και καταστροφή τη. Αφορά ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού. Σε, σκεφτείτε πω αποτελεί το νούμερο 2. Ε, δύο πάθηση σε όλο τον δυτικό κόσμο και διαφόρων ηλικιών. Και βέβαια, πιο πολύ του ηλικιωμένου, του ανθρώπου δηλαδή, πάνω από 65 χρονών, και περισσότερο συχνά εμφανίζονται στι γυναίκε. <laughs> Τι να κάνουμε, κουραζόμαστε λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο, <laughs> γιατί με μας ίδιο ενδιαφέρον. Πολλέ υποχρεώσει. <laughs> Ωραία, λοιπόν. Πάμε να πούμε για την αιτιοπαθογένεια τη νόσου. Ποιοι είναι οι παράγοντε ναι. που προκαλούν αυτή την κατάσταση, ε, Τα οστά μα, όπω και οι αρθρώσει, μα, είναι καταδικασμένε να γεράσουν. Έτσι, η φθορά του, λοιπόν, με το του του χρόνου, είναι μια φθορά η οποία είναι αναμενόμενη. Από την άλλη πλευρά, παράγοντε εξωγενεί όπω είναι οι υπέρβαροι άνθρωποι, το μεγάλο σωματικό βάρο δηλαδή, η υπέρθεση από αθλητέ, η κακή χρήση επίση των αρθρώσεων μετά από τραυματισμού που οδηγούν σε εκφυλήσει και δεν γίνονται σωστέ θεραπευτικέ προσεγγίσει, η συνεπάρχουσα παρουσία άλλων φλεγμονωδών παθήσεων. Η χρήση φαρμάκων όπω είναι η κορτιζόνη μπορεί να οδηγήσει λοιπόν σε καταστροφή των αρθρώσεων και την εμφάνιση τη νόσου. Και πάμε να ρωτήσουμε αυτό που λέμε πάντα: Πόσο σημαντική είναι η πρόληψη, η πρόληψη σε όλα τα νοσήματα είναι πολύ σημαντική. Θεωρούμε ότι ένα άνθρωπο ο οποίος πονάει το γόνατό του πρέπει να προσεγγίσει τον ειδικευμένο ορθοπαιδικό. Η διάγνωσή του, η έγκαιρη διάγνωσή του θα τον βοηθήσει ώστε και να σταδιοποιήσει την κατάσταση τη νόσου αλλά και να ε, δώσει στον ίδιο τον ασθενή μια, μια, προοδευτική ικανοποίηση των συμπτωμάτων που, που τέλο πάντων πα, παρουσιάζει. Θα, του δώσει, θα μπορέσει να, να, κατευθύνσει να δώσει τον ασθενή του πολύ, πολύ σημαντικέ και βέβαια. Ε, η πρόληψη θα βοηθήσει ότι σώστε και τα συμπτώματα που θα τον οδηγήσουν αργότερα σε μεγάλες ε, εξάρσεις να είναι μικρότερα και μικρότερες έντασεις. Και πάμε τώρα να ρωτήσω, πριν φτάσουμε στο χειρουργείο, υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να προλάβουμε να γλιτώσουμε σωστά, αυτό. Σωστά, σωστά. Βέβαια, ε, πολλές φορές ε, σε ασθενείς ε, που παρουσιάζουν το γιατρό υπάρχουν... Ε, συνήθιοι πρωτόκολλα τα οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε πριν φτάσουμε στην επέμβαση. Ούτω ή άλλω δεν θα χειρουργήσουμε όλου του ασθενεί. Έτσι, η φυσική ενδυνάμωση, η μυϊκή δηλαδή ενδυνάμωση των μπέριξ του γόνατο μυϊκών ομάδων, οι φυσικοθεραπευτικέ συνεδρίε, η φαρμακευτική αγωγή, η έχηση ιαλουρνικού οξέου μέσα στην άρθρωση, η μυχοδροετίνη, η ένζημα ε, βιολογικέ θεραπείε με χονδροκύτταρα και βλαστοκύτταρα που θα πρέπει να μιλήσουμε και για αυτά κάποια στιγμή. Οι αρθροσκοπήσει με σκοπό την ανανέωση του χόνδρου, την αναγεννητική δηλαδή δράση του χόνδρου. Είναι όλε αυτέ οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν φτάσουμε σε μια αρθροπλαστική. Πάμε τώρα να ρωτήσω και αυτό που θα ενδιαφέρει όλου. Τι είναι αυτό που θα μα κάνει, τι ενδείξει έχουμε ώστε να καταλάβουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Ε, το πρώτο και το κεντρικό σύμπτωμα τη νόσου είναι ο έντονο, ο εμένο και ο υποτροπιάσμο πόνο. Ένα πόνο δηλαδή που δεν περνάει εύκολα, που δεν είναι μονάχα στη βάθηση, μπορεί να είναι και στην ανάπαυση. Ε, ο πόνο που τον εμποδίζει να περπατήσει, που μπορεί να τον καθυλώσει το κρεβάτι με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί τόσο καρδιολογικά όσο και ε, αναπνευστικά. Ε, η δυσχέρεια επίση στην κίνηση, στην άδοδο των, των, των σκαλιών ή στην κάθοδό του. Η παραμόρφωση τη άρθρωση με μεγάλα ειδήματα, μια πρισμένη δηλαδή άρθρωση, εκφυλιση τη και καταστροφή του χόντρου και τη ίδια τη άρθρωση του γόνατο, μέχρι και στο τέλο να έχουμε μια ακτολογικη εικόνα μια πλήρω κατασταμένη άρθρωση. Και βέβαια αυτή είναι και η εικόνα που θα μα οδηγήσει σε μια τέτοιου είδου επέμβαση. Και πάμε τώρα στο, σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τη μεθόδου αυτή που κάνετε ναι. εσείς, εσεί με την κλασική μέθοδο. Η MIS, η Minimal Invasion, δηλαδή Surgery, είναι μια μέθοδο η οποία βοηθάει καταρχήν. Ε, είναι μια ανέμακτη μέθοδο σχετικά. Ε, Εκτό ότι από το μήκο τη τομή, το οποίο είναι περίπου 6 με 8 εκατοστά μικρότερη από την προηγούμενη, έχει μικρότερη παρεμβατικότητα όσον αφορά τη, τη διατομή των τενών των και των μειών τη περιοχή, που αποτέλεσμα έχει αυτό μικρότερη ημωριακή διάθεση. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε μικρότερη ανάγκη από, από αίμα, ο ασθενή μπορεί να μην χρειαστεί να μετακιστεί, μένει λιγότερε μέρε στο νοσοκομείο, κινητοποιείται άμεσα με τη χειρητικά. Μόλι τέσσερι ώρε να το χειρουργείο, κάθεται και σηκώνεται να, να κινητοποιηθεί μόλι περάσει η νάρκωση. Ε, Η παραμονή του στο, στη, στην, 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 στην κλινική είναι περίπου 4-5 μέρε. Ε, η, 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 κινητοποίησή του είναι επίση γρηγορότερη όσον αφορά και ότι έχει λιγότερη ανάγκη από υποστήριξη, που και αυτό είναι. και το κόστο τη επέμβαση όσον αφορά του οικείου. Και γενικώ είναι μια ε, μέθοδος μέθοδο η οποία έχει πολλά πλεονεκτήματα στα αρχικά στάδια, τη μέσοπρόθεσμα και οι δύο μέθοδοι έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Το έτσι. σημαντικότερο είναι ότι ο ασθενή επανέρχεται πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα. Πάμε τώρα να πούμε για τα αποτελέσματα τη επέμβαση αυτή. Τα αποτελέσματα τη αθλουραστική ε, ΕΒΑΕ είναι καταρχήν ε, η εξτάλληψη του κύριου συμπτώματο τη αθλήτητα που είναι ο πόνο. Ο είναι σταματάει να πονάει, μπορεί να κινητοποιείται με μεγαλύτερη ε, ευκολία, δεν έχει δυστέρια στην κίνηση, ε, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γιατί μπορεί να είναι αυτοεξυπηρετούμενο και γενικώ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και το περιβάλλον του διότι δεν μπορεί να χρειάζεται να το υποστηρίξει. Είναι γενικώ τα, τα αποτελέσματα ε, μια Καλής και καλή κινητικότητα σε έναν άνθρωπο ο οποίο ανεξαρτήτω ηλικία έχει δικαίωμα και να μην μπορεί και να κινείται και να έχει καλύτερη ποιότητα ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βάσει τη εμπειρία σα, θα θέλατε να μα πείτε τα συμπεράσματά σα, τη μέχρι τώρα εμπειρία σα. Ναι, είπαμε ότι ξεκινάμε από το γεγονό ότι κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτω ηλικία, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ανθρωπλαστικέ ω επιτοπλίστων εφαρμόζονται σε άνθρωπου πάνω από τα 65. Και μάλιστα και πολλέ φορέ σε, σε ηλικίε που είναι και πάνω από 70 και 80. Έτσι, έχει δικαίωμα στο να κινείται και να μην πονά. Η κίνησή του είναι πάρα πολύ σημαντική για, το, για, για την αυτοπεποίθησή του, για τη διάθεσή του, για την ποιότητα τη ζωή του. Αυτό λοιπόν το εξασφαλίζει η αυτοπλαστική. ΜΑΕΣ με το λιγότερο κόστο όσον αφορά το, την, την το τη τομή, την μεχνητική κινητοποίηση και την ίδια την, 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 την αποκατάσταση, η οποία είναι προημότερη και, και γρηγορότερη δηλαδή και πιο εύκολη ο ασθενή μα, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι, δεν είναι καινούργιε που γίνονται εδώ και 30 χρόνια βέβαια. Απλώς η, η εξέλιξη τη τεχνολογία, τεχνολογίας, τη μηχανική και τη βιοτεχνολογία έχει δώσει και καλύτερε ποιότητε υλικά, τα οποία και, και εφαρμόζονται καλύτερα στην άρθρωση, ώστε να επιτρέπουν την, την ασφαλέστερη και την, και την καλύτερη μίμησή τη προ μια φυσιολογική άρθρωση. Έτσι, η αρθροπλαστική τι, κάνει, είναι ένα συνδυασμό Τη τεχνική και τη εμπειρία του γιατρού, στο να εφαρμόσει υλικά, προσθετικά υλικά στην άρθρωση και να μιμηθεί αυτή τη φυσιολογική. Όταν ένα καταπονημένο ασθενή, χρόνια παθήτα, με χρόνου πόνου, που είναι καθυλωμένο, που δεν μπορεί να περπατήσει, που έχει α, ανάγκη από κάποια βοήθεια, βλέπει ότι μπορεί να κινηθεί χωρί να πονάει μόνο του, αυτή η τόνωση τη αυτοπεποίθησης του και η επιστροφή στι νορμάλ για την ηλικία του δραστηριότητε είναι πολύ σημαντική αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική και οι δραστηριότητε να επιστρέψει και η αιμάτωση να μην, είναι, να μην έχει αιμορραγίες ναι, και ο πόνος και η αποκατάσταση το είναι σημαντικότερο. Ναι. Πέστε μου κλείνοντα λοιπόν, συνοψίζοντας έναν επίλογο για την επέμβαση αυτή. Η ε, μήνα λιβέζο δηλαδή μικρή συμβατικότητα στην ε, του, του γόνατο είναι μια επέμβαση η οποία αφορά Ανθρώπου που έχουν αθρίτητα σε τελικό στάδιο, ανθρώπου που πρέπει να χειρουργηθούν γι' αυτό και είναι η ανέμακτη, είναι χωρί μεταγγύσει τι περισσότερε φορέ, με μικρότερη τομή και το αισθητικό αποτέλεσμα να δίνει καλύτερο, είναι με πρώιμη κινητοποίησή του και γρήγορα με χειρητικά, χωρί ανάγκη από βοήθεια μετά το χειρουργείο στο σπίτι τι περισσότερε φορέ. Γενικώ είναι η καινούργια, καινούργια μα πρόταση όσον αφορά την αποκατάσταση τη αθέμητα. Θέλω λοιπόν να σα κάνω μία ερώτηση ακόμα. Θέλω να μα πείτε μία κουβέντα για τα υλικά. Τα οποία χρησιμοποιούμε, πόσο βιοσυμβατά είναι ναι. και πόσο φιλικά προ τον ασθενή είναι. Είπαμε ότι μαζί με την εξέλιξη της επιστήμης εξελίσσονται και οι τεχνικοί τη της, της ιατρική προσέγγιση στα θέματα, διότι θεωρούμε ότι και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν πριν από 30 χρόνια με τις πρώτε ατροπλαστικέ δεν είναι τα ίδια. Έτσι λοιπόν τα σύγχρονα υλικά με την εξέλιξη τη βιομηχανική και της εμβιομηχανικής δηλαδή, είναι συμβατά με την άρθρωση, μπορούν να, να τα χρησιμοποιήσουν, να μιμηθούν τελειότερα και την ίδια τη φυσιολογική λειτουργία τη ο συνδυασμό αυτό τη τεχνική του γιατρού και τη ποιότητα των υλικών, των καινούργιων υλικών, και πώ είναι καλά βέβαια αυτά, χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση καλύτερα τη αφήτητα όσον αφορά την ίδια επέμβαση. Άρα λοιπόν συνδυάζουμε καινούργια τεχνολογία και παλιά επέμβαση, συνδυασμό Καινούργια και Η τεχνική και είναι, είναι καινούργια. Η επέμβαση ω τη ιδέα τη αποκατάσταση είναι βέβαια μια επέμβαση που γίνεται πολλά χρόνια και υπάρχει εμπειρία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνω σε αυτό. Κλείνοντα, θέλω μόνο μία ερώτηση ακόμα. Μικρή. Ναι. Πόση ώρα περίπου διαρκεί το χειρουργείο, ε, Κάθε επέμβαση, όπω και κάθε να ξέρετε, κάθε επέμβαση, είναι πάντα εξα, εξα, εξατομικευμένη. Ε, ένα μέσο είναι περίπου μία ώρα με μία ώρα και ένα τέταρτο. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πέπα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας και κοντά μας έχουμε την κυρία Ζαφύρη. Καλησπέρα κυρία Ζαφύρη. Καλησπέρα και σε εσάς. Είστε κοινωνική λειτουργός και crisis manager. Μάλιστα. Σημαντικό στην εποχή που διανύουμε. Πολύ σημαντικό. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για μη συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά, θεραπευτικά, φαρμακευτικά σχήματα. μάλιστα. Καλά τα είπα? Ασφαλώς, Εντάξει. πολύ καλά. Εντάξει. Εξηγήστε μας λοιπόν, τι εννοούμε με όλο αυτό. Ε, λοιπόν, τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά ε, σχήματα είναι μη συνταγογραφούμενα, όπως ακριβώς... Ε, ε, είπατε και μπορούν, το χαρακτηριστικό τους και η διαφορά τους από τα το συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι το ότι ε, οι ασθενείς, οι άνθρωποι ε, μπορούν να τα προμηθεύονται από το φαρμακείο χωρίς να έχουν την συνταγογράφηση του ομοιοπαθητικού γιατρού. Είναι δηλαδή όπως ε, και τα χημικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα όπου πολύ απλά μεταβαίνουμε στο φαρμακείο της γειτονιάς μας ε, και τα αποζητάμε, τα αναζητάμε εκεί. Με σύσταση δική σας... Και φαντάζομαι συνταγή δική σα προτινόμενη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ε, με την υποστήριξη και την Ωραία. συμβουλή ε, και την δική μα, των επαγγελματιών δηλαδή ψυχική υγεία όπω εγώ, ε, των γιατρών όλων των ειδικοτήτων. Ε, Σημαντικό και... αυτό. Ασφαλώ. Και φυσικά και των φαρμακοποιών, ο οποίο είναι ο σύμβουλο για την λήψη των μη συφά φαρμάκων. Ωραία. Μεταξύ των οποίων και των ομοιοπαθητικών σχημάτων. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την ομοιοπαθητική που λίγο πολύ όλοι μας πια γνωρίζουμε και ο λόγος που σήμερα θεωρείται απαραίτητη. Μάλιστα. Ε, να πούμε καταρχήν για την ομοιοπαθητική ότι είναι ένα ολοκληρωμένο ιατρικό σύστημα το οποίο καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά και τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ότι χρησιμοποιεί φάρμακα χωρίς παρενέργειες δηλαδή σε υψηλές αραιώσεις και για το λόγο αυτό δεν έχουμε παρενέργειες ε, και επίση το ότι είναι ολιστική αντιμετώπιση. Δηλαδή, καλύπτει το άτομο και ψυχοδιανοητικά. Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ω σύνολο, ω όλων. Ο περιβόητο Ιπποκράτη. Έτσι ακριβώ. <laughs> ε, τώρα, για ποιο λόγο είναι απαραίτητη σήμερα, γι' αυτόν ακριβώ ε, το λόγο, το ότι έχουμε και την ψυχοδιανοητική κάλυψη του ατόμου, ε, την οποία στι μέρε μα κρίνεται απαραίτητη. Ε, Δεδομένου ότι έχουμε την αύξηση των προβλημάτων και των στρεσογόνων παραγόντων. Είναι πολύ σημαντικό να οι άνθρωποι να υποστηρίζονται ψυχοδενετικά, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ενέργεια που τους είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των καθημερινών καταστάσεων. Ωραία. Πάμε λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς χρησιμοποι, χρησιμοποιείτε ομοιοπαθητικά σκευάσματα και με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιείτε. Ναι. Ε, καταρχήν, να, να πούμε ότι τα χρησιμοποιώ και η ίδια και τα συστήνω σε όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα. Ωραία! Αλλά πέραν από αυτό, το, τα έχω εντάξει στην δουλειά μου και ως κοινωνική λειτουργός, πέραν από τα εργαλεία της επιστήμης που ε, έχω διδαχτεί και έχω σπουδάσει, ε, συστήνω στους ασθενεί μου την χρήση των συγκεκριμένων σχημάτων, ε, για να μπορούν να έχουν αυτή την ψυχοδιανοητική κάλυψη που τους είναι απαραίτητη, ε, και το κάνω για τον εξή λόγο. Ε, καταρχήν, τα εμπιστεύομαι, ε, διότι παρασκευάζονται από αποπιστοποιημένες πρότεσίλες, έχουν δηλαδή την κάλυψη του πρωτόκολλου του GMP, Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Διεθνούς Αναγνώρισης, που αυτό ε, μας εξασφαλίζει την ποιότητα των ομοιπαυτικών φαρμάκων. Να ξέρουμε και τι παίρνουμε. Ακριβώς. Σημαντικό. Ε, και ε, έχω λάβει υπόψη μου το γεγονός ότι είναι φάρμακα χωρίς παρενέργειες, οπότε ε, οι άνθρωποι ε, που, θα τους, ε, τα που θα τα συστήσω αυτό ε, είμαι βέβαιη ότι δεν θα έχουν κάποιες παρενέργειες, αντενδείξεις, σε περίπτωση δηλαδή που ακολουθεί κάποιος από αυτούς χημική ή ομοιπαθητική ε, θεραπεία με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Κανένα άρα λοιπόν δεν εμποδίζει τίποτα. Ναι. Κανένας δεν εμποδίζει κανέναν. Πάμε λοιπόν να μου πείτε ποια είναι τα σχήματα αυτά, για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι βέβαια. Ναι. Ε, να πούμε ότι ε, μπορούν να καλύψουν 86 καταστάσεις υγείας. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε 86 ομοιπαθετικά φαρμακευτικά σχήματα, ε, και τα οποία καλύπτουν μία ε, γκάμα προβλημάτων. Ε, πεπτικού, αναπνευστικού, ε, αποτοξίνωσης ε, και φυσικά και ψυχοδιανοητικού περιεχομένου. Τα συσκευάσματα αυτά, τα σχήματα θα mm -hmm. θέλετε να γίνετε λίγο, να μας πείτε τι σχήματα και τι είναι αυτό το σύνολο που λέτε. Ναι. Ε, τα συγκεκριμένα να πούμε ότι είναι εξέλιξη και ε, καινοτομία στην ομοιοπαθητική και η ε, διαφορά τους από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, Είπαμε πως είναι το ότι μπορούν να τα αναζητήσουν χωρίς την συνταγογράφηση του ομοιοπαθητικού γιατρού. Είναι συνδυασμός από ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα οποία είναι μεταξύ τους κράμα, δηλαδή διατηρούν την αυτονομία τους και δρούν το καθένα ξεχωριστά μέσα στον οργανισμό του ασθενούς. Ουσιαστικά με τα συγκεκριμένα σχήματα κάνουμε ιδιοσυγκρασιακή θεραπεία, και ε, ο οργανισμός ε, του ε, κάθε ατόμου επιλέγει το φάρμακο από αυτά που εμπεριέχονται στο κάθε σχήμα, που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του ασθενούς. Οπότε το άτομο, ε, λαμβάνοντας τις ε, τρεις ταμπλέτες ημερησίως, ε, γιατί αυτή είναι η προτινόμενη δοσολογία, μπορεί να είναι καλυμμένος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να σα ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πόσο σημαντικό είναι το ιστορικό και η επαφή, ...που μπορεί να έχετε εσείς με τον ασθενή. Όσον αφορά τη χορήγηση των, των σκευασμάτων αυτών. Ε, το ιστορικό και η επαφή μου με τον εξυπηρετούμενο... ...φυσικά είναι και το α και το μεγά. Είναι η σχέση εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε, η θεραπευτική μας σχέση. Ε, πρέπει να λέγονται αλήθειε μεταξύ μας. Και... Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεδιπλώσει τα προβλήματά σου... Τα, τα πολύ βαθιά προσωπικά σου σε έναν άνθρωπο, ώστε ακόμα και για να σε βοηθήσει, δεν είναι. Ασφαλώς πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλοι οι άνθρωποι... Ε, Ενστερνιζόμαστε και παίζουμε το, κάποιο ρόλο. ας πούμε, φοράμε το προσωπείο μας, ανάλογα με το ποιον έχουμε απέναντί μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι στο θεραπευτή μα όμω, ή στο γιατρό μα. Αυτό. Έτσι δεν είναι. Αυτό, όχι στο θεραπευτή μα. Ε, αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περαστεί στον κόσμο, ότι όταν πάμε να ζητήσουμε βοήθεια, και τώρα είναι η εποχή μας τέτοια που ε, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ε, πραγματικά παρατηρούμε την αύξηση της διατάρεξης ψυχική υγεία των ανθρώπων και οι άνθρωποι διακατέχονται από πολύ προβληματικέ καταστάσει οι οποίες απαιτούν και πολυεπίπεδη παρέμβαση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εγώ, ε, χρησιμοποιώντας αφενός τα εργαλεία της επιστήμης μου και αφετέρου δεν έχω εντάξει τα συγκεκριμένα σχήματα και τα συστήνω στου στους ασθενείς. αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι με τα συγκεκριμένα σχήματα ε, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να βγουν από τις καθημερινές τους συνήθειες, όπως δηλαδή γνωρίζουμε για το ομοιοπαθητικό φάρμακο, το οποίο είναι ευαίσθητο ε, στην καφέινη, στη μέντα, στην καμφορά. Τα συγκεκριμένα σχήματα μπορεί να ληφθούν ε, από κάποιο άτομο χωρίς περιορισμό, δηλαδή κάποιο ε, ο οποίος ακολουθεί ε, χημική θεραπεία ε, ή δεν θέλει να κόψει τον καφέ του, ε, μπορεί να κάνει χρήση των συγκεκριμένων σχημάτων, γιατί όπως προείπα είναι η εξέλιξη της ομοιοπαθητικής πλέον Αυτό είναι πάρα αυτά. πολύ σημαντικό, διότι ε. δεν ε, χαλάς κάτι από τις ενήθειές σου και δεν σου κάνει και δυσκολία να το πάρεις, έτσι δεν ασφαλώς, είναι. Ασφαλώς, ασφαλώς. Κλείνοντας λοιπόν και συνοψίζοντας, τι θα λέγαμε για επίλογο από τη συνάντησή μας αυτή. Ε, θα λέγαμε ότι μπορεί οι καιροί να έχουν δυσκολέψει και πραγματικά οι άνθρωποι να έχουμε έτσι στεν περιθώρια και λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, αλλά υπάρχουν λύσεις. Το σημαντικό είναι να έχουμε τη διάθεση να τις, ακούμε και να τις ακούσουμε και να τις δούμε. Ε, και οι λύσει πολλές φορές είναι δίπλα μας. Στην προκειμένη περίπτωση με τα ομοιοπαθητικά ε, φαρμακευτικά σχήματα, η λύση βρίσκεται και στο φαρμακείο της γειτονιά μας. Δηλαδή μπορούμε να ζητήσουμε την αντίστοιχη βοήθεια ε, και τη συμβουλή και από το φαρμακοποιό, που είναι και ο Τον εμπιστευόμαστε. Μας. Οι Έλληνες στο φαρμακοποιό μας τον εμπιστευόμαστε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Μα είναι ο πρώτος άνθρωπος που, που θα, πάμε, πάμε έτσι, <laughs> για να ζητήσουμε μια πρώτη βοήθεια. Ε, οπότε να είμαστε ανοιχτοί, να μας ενημερώσει, είναι καινούργια πράγματα που πρέπει να έχουμε τους οριζοντές μας και τα μάτια μας ανοιχτά, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Μπορούμε με τα συγκεκριμένα σχήματα. Κυρία Ζαφίρη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ γιατί η ενημέρωση, έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, να μαθαίνουμε και να προχωράμε σε καινούρια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και σήμερα και θα χαρώ να σας ξαναδώ να πούμε κάτι με περισσότερες λεπτομέρειες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επίσης κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον κύριο Βαχλιώτη, ο οποίος είναι καρδιολόγος. Καλησπέρα γιατρέ μου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που όλοι φοβόμαστε και όλοι απευχόμαστε, το έμφραγμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τι είναι και πού οφείλεται το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Θα, καλησπέρα σα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε για τον κόσμο ότι. που, που συνήθω. θα αποδοχεί εντωμεταξύ. Ναι, που συνήθω θα συγχαίει τα πράγματα. ότι όταν μιλάμε για έφραγμα του μυοκαρδίου, μιλάμε για ένα ευθύνιο γεγονό. Ε, το έφραγμα οφείλεται σε ρήξη τη αθρωματική πλάκα. Ξέρετε, μέσα τα αγκία μα έχουν γεμάτα αθρωματικέ πλάκε, όπω πριν τα χρόνια. Υπέροχη. Εδώ είναι μια φωτεινή ναι, καρδιά. Ακριβώ. <laughs> όταν λοιπόν ραγεί μια αθυρωματική πλάκα. Ε, δημιουργείται ένα στρώμφο στο συγκεκριμένο σημείο και φράζει την αιματική ροή. Με αποτέλεσμα, όλο ο ιστός του μυοκαρδίου που αιματώνεται από κάτω, μετά την αθληρωματική πλάκα που έχει ραγεί, να σταματάει η αιματική κυκλοφορία και να νεκρώνεται. Και, όταν, ε, και το αποτέλεσμα αυτού είναι, αν δεν επεμβούμε άμεσα, ε, το αντίστοιχο τμήμα το οποίο έχει νεκρωθεί, επειδή η καρδία είναι κατά βάση ένα ηλεκτρικό όργανο. Να δημιουργεί πόστρωμα για να δημιουργηθούν αριθμίε και επίση το αντίστοιχο τμήμα πλέον καθίσταται μη λειτουργικό. Με αποτέλεσμα, αν δεν το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, μετά από καιρό να έχουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν λειτουργεί. Άρα, οδηγούμαστε σε καρδιακή ανεπάρκεια, αναλόγω με την έκταση τη περιοχή που έχει βρεθεί. Άρα, λοιπόν, το ένφραγμά είναι κάτι ευνίδιο κάτι έντονο, ενώ η ανεπάρκεια μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πιο χρόνια κατάσταση αποτέλεσμα του ενό εμφάνιματο. Η ανεπάρκεια εμφράγματος... γενικά είναι αποτέλεσμα Ωραία. διαφόρων καταστάσεων που επιδρούν πάνω στο λειτουργικό ιστό τη καρδιά. Πάμε λοιπόν να ρωτήσω πόσο συχνά. Είναι δυστυχώ τα εμφράγματα σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα τη εποχή μα σήμερα. Όπω θα δείτε σε μια διαφάνεια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω τη κρίση. Είναι κάτι που δυστυχώ μα αφορά. Δυστυχώ. Ε, Δυστυχώ όμω. Βλέπετε εδώ πώ έχει αυξηθεί από το 2008 ε, η εμφάνιση των εφραγμάτων στη χώρα μα. Γενικώ ξέρετε ότι στι αναπτυγμένε χώρε είναι η πρώτη αιτία θανάτων. Ναι, είναι που ο Έλληνα είχε προσδόκιμο και δεν είχε μεγάλη θνησιμότητα ναι. από εμφράγματα. Ε, θα σα πω ακριβώ γι' αυτό και πώ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ε, το, στην Αμερική και γενικά στι αναπτυγμένε χώρε, όπω και στη χώρα μα, τα καρδιακιακά συμβάματα, δηλαδή το έμφραγμα μαζί με τα αγιακά κεφαλικά επεισόδια και τι ρήξει των ανεβρισμάτων τη αορτή, ε, αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. Μετά είναι η καρκίνη και μετά είναι οι, τα τροχαία ατυχήματα. Α, Στο παρελθόν γινόταν ανάποδα. Α, ξέρετε ότι κάθε 25 δευτερόλεπτα στην Αμερική έχει υπολογιστεί ότι κάποιο ε, νέο άνθρωπο παθαίνει έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ε, οι άνδρες παθαίνουν πιο συχνά σε σχέση με τι γυναίκε. Αυτό είναι ένα. Ε, άσχημο προνόμιο τους δικό μας. προστατεύουν και οι ορμόνες, μετά όμως πιστεύω Βέβαια. κινδυνεύουν και αυτές εξίσου. Και υπολογίζεται ότι χρειάζεται περίπου 10 χρόνια για να φτάσει η γυναίκα τον κίνδυνο του άντρα ε, και ο, κίνδυνο κίνδυνος ε, εξισόν, μέση ηλικία που μια γυναίκα μπορεί να πάθει έμφραγμα είναι γύρω στα 72 έτη. Ε, στην Ελλάδα έγινε μια μεγάλη μελέτη το 2006, μελέτη ήλιος, από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, όπου υπολόγισαν ότι τα εμφράγματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο είναι περίπου 50.000 στη χώρα μας με μέση ηλικία εμφάνιση στα 68 έτη. Ε, το καλό τη όλη υπόθεση είναι. Α ότι... πούμε και ένα καλό. Ναι, ότι σε σχέση. Μα, θα σα πω μόνο καλά. Α, ωραία. Ε, το καλό λοιπόν τη υπόθεση είναι ότι όλη αυτή η εξέλιξη που έχει υπάρξει στην καρδιολογία τα τελευταία χρόνια αύξησε τη, μείωσε τη θνησιμότητα και αύξησε την επιτυχή αντιμετώπιση των εφραγμάτων. Με αποτέλεσμα από το 1994, από το 17,16% που είχαμε ανθρώπου με άσχημη έκβαση, έχουμε φτάσει μόνο στο 10%. Και α ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια με την εξέλιξη αναμένεται να βελτιωθεί και άλλο αυτό το ποσοστό. Α το ευχηθούμε λοιπόν. Και επειδή καταλαβαίνω ότι θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε όλοι λίγο mm -hmm. πολύ, τι έχουμε να... για το έμφραγμα, για πέστε μα, τι σημάδια θα έχει Για να μην αρχίσουμε και τρέχουμε πανικόβλητοι στον καρδιολόγο. Η κλασική εμφάνιση του εμφράγματο είναι ο τυπικό πόνο. Ε, είναι ένα πόνο ο οποίο είναι πίσω από το στήθο, πίσω από το στέρνο, όπω το στερνικό που λέμε εμεί. Ο οποίο πολλέ φορέ αντανακλάει στα άνω άκρα, ε, αντανακλάει στο, στην κάτω κάτωση αγώνα, ε, πολλέ φορέ συνοδεύεται από ναυτία, τάση προσεμετό και εφίδρωση, κρύο υδρώτα πιάνει τον κόσμο. Ε, αν το πάθουμε αυτό και διαρκεί πάνω από μισή ώρα, λέμε εμεί οι καρδιολόγοι ότι κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να συμβαίνει ένα έμφραγμα. Είναι τα πρώτα σημάδια. Βέβαια, πολλέ φορέ πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό με ορισμένου άλλου ανθρώπου, όπω είναι οι διαβητικοί. Οι οποίοι επειδή πάσχουν από διαβιδική νευροπάθεια ε, του αυτόνομου νευρικού συστήματο, ε, ενδέχεται να έχουν έφραγμα και να μην το καταλάβουμε. Έχουν υπάρξει πολλοί άνθρωποι που παθαίνουν έφραγμα και δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Το βρίσκουμε μετά στι εξετάσει, στου περίχου. Ε, Πολλέ φορέ ένα απλό είναι τόσο τερο, εταιρο, έχει τόσο ετερογένεια εμφάνιση του εφράγματο, που μπορεί μια απλή ναυτία, μια απλή τάση προ εμετό, μερικέ φορέ να, να υποκρύπτει ένα έφραγμα από κάτω. Και εδώ είναι η δυσκολία τη δική μα διάγνωση. Εδώ επισέρχομαι λοιπόν να σας ρωτήσω ε, τι είναι αυτό, τι εξέταση πρέπει να κάνουμε για να πιστοποιήσουμε ή να αποκλείσουμε ότι υπάρχει έμφραγμα και τι πρέπει να κάνουμε όταν αναγνωρίσουμε τα σημάδια ενός εμφράγματος. Ποιες, ποιες θα είναι οι ενέργειες που πρέπει η, να βασίσαι, κάνουμε. Η βασική εξέταση που την κάνουμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι αν έχει ένα ύποπτο πόνο στο στήθος, και ανήκει στι επικίνδυνε ομάδε, δηλαδή σε αυτού που έχουν χολυστερίνη, που έχουν διαβητική, αυτοί που καπνίζουν πάρα πολύ, θα πρέπει σίγουρα να πάνε σε κάποιο κέντρο κοντινό και να κάνουν μια ειδική εξέταση που λέγεται τροπονίνη. Ε, αυτή είναι μια εξέταση αίματο. Ε, αυτή, επειδή έχει ένα. Είναι χρόνο... πλέον κόσμο στα ένζημα, ψάχνουν. Ανοιχνεύονται κάποια συγκεκριμένα Ακριβώς. ένζημα στο αίμα. Και για να θετικοποιηθούν, για να μα δείξουν τα ένζημα, πρέπει να περάσουν έξι ώρε από την έναξη του πόνου. Γι' αυτό πολλέ φορέ εγώ συμβουλεύω τον κόσμο να κάνει υπομονή, να περιμένει να περάσει ο χρόνο αυτό για να σιγουρευτούμε για το αν κάποιο κινδυνεύει ή όχι. Εάν τώρα. Δύσκολο να περιμένει 6 ώρε κάποιο. Δύσκολο είναι αναγκαίο. Είναι, είναι αναγκαίο και ε, πιστέψα η εμπειρία μου αυτό το πράγμα. Λέω ότι στα νοσοκομεία θέλουν όλοι τη γρήγορη διάγνωση. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Καταλαβαίνω. Ε, αυτό όμω που θα ενδιαφέρεται τον κόσμο είναι να, τι θα κάνει σε περίπτωση που πονάει πάρα πολύ έντονα και έχει, θέλει πολύ χρόνο για να πάει σε κάποιο νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβουλεύουμε εμεί είναι να πάρει μια ασπιρίνη, να αντιμασίσει, όχι να την καταπιεί. Την κλασική αυτή ασπιρίνη των 500 μιλιγκράμμων. Ε, αυτό είναι να ξέρετε και στο νοσοκομείο το πρώτο μέτρο. Κάνει θρομβόληση λοιπόν επειδή δεν η ασπιρίνη. κάνει θρομβόληση ασπιρίνη, όχι. αλλά όταν πάρει την ασπιρίνη δεν αφήνει. Ε, σταματάει την, ε, τη συσσόρευση των εμποπεταλίων που δημιουργούν το θρόμβο. Ωραία. Λοιπόν, ε, σαφώς θα πρέπει να καθησυχάσουμε και να καλέσουμε τον άρρωστο, να το βάλουμε τον ασθενή να είναι κάπως το κεφάλι του ψηλότερα ώστε να μπορεί να έχει επαρκή οξυγόνωση, οξυγόνωση. και να καλέσουμε το γρηγορότερο δυνατό ασθενοφόρο ή να τον πάμε το γρηγορότερο δυνατό σε κάποιο νοσοκομείο για να μπορέσει να γίνει διάγνωση και να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Πάμε δυστυχώς τώρα να πούμε, σε περίπτωση που, δια... που διαγνώσουμε την κατάσταση αυτή, πώς την αντιμετωπίζουμε. Αν διαγνωστεί έμφραγμα, αν το διαγνώσουν οι γιατροί δηλαδή στο νοσοκομείο, Βέβαια. αυτό το οποίο σήμερα γίνεται είναι η πρωτογενή αγκιοπλαστική, όπω τη λέμε στην γλώσσα τη καρδιολογία. Τι είναι, ε, Μπαίνουμε μέσα, έχουμε τη δυνατότητα πλέον στο ομοδυναμικό εργαστήριο να μπούμε μέσα στο αγκίο το οποίο έχει, έχει, πάθει το έμφραγμα, που έχει δημιουργηθεί ο θρόμβο, και να κάνουμε αυτό το που ξέρει όλο ο κόσμο γνωστό μπαλονάκι, να ανοίξουμε το αγκίο, να αποκαταστήσουμε την αματική ροή. Ε, με αποτέλεσμα να αιματωθούν τα τμήματα της καρδίας τα οποία ε, έχουν πάψει να αιματώνονται και είναι σε μια κατάσταση υπνηλίας τα λέγαμε, ε, σοκ αμέσως μετά την, το θρόμβο που δημιουργήθηκε. Και για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το αγκιάκι που ανοίξαμε δεν θα ξανακλείσει, πολλέ φορέ βάζουμε ένα μεταλλικό δαχτυλίδι που το ονομάζουμε STENT. Βλέπουμε εδώ στην εικόνα μα το περιβόητο STENT, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι ένα μεταλλικό δαχτυλίδι που άλλοτε έχει φάρμακο, άλλοτε ανάλογα με την περίπτωση δεν χρειάζεται να έχει. Εκπλήσεται και κρατάει ανοιχτό το αγκίο. αγίο. Αποτέλεσμα... Για να μην συσπαστεί. Ακριβώ και να γίνει μετά η. Και η... αυτό που είναι σημαντικό, Πεστε μου, μπορούμε να το προβλέψουμε υπάρχει περίπτωση και τι πρέπει να κάνουμε για να προβλέψουμε το έμφραγμα. Κοιτάξτε, να το προβλέψουμε το έμφραγμα, δυστυχώς για τον κόσμο, τρόπος Υπάρχουν επαρκής... Υπάρχουν κάποιε κάποιες εξετάσεις. Θα σας πω, αξιόπιστος τρόπος να προβλέψουμε ένα έμφραγμα δεν υπάρχει. Συνήθω είναι αυτό που λέμε, όταν βλέπουμε πολλά συνέφα να μαζεύονται, θα έρθει και βροχή. Α, ωραία. Ε, οι άνθρωποι που έχουν πολλούς προδιαθυστικούς παράγοντες και πρώτον ο πιο υπεύθυνο για τη δημιουργία φραγμάτων, έχει βρεθεί και στη χώρα μα, αλλά και παγκοσμίω, ότι είναι η χολυστερίνη, η δυσλιπιδεμία. Μάλιστα. Και ακολουθεί σε πολύ, πολύ κοντά. Μεταβολικό σε ποσοστό, σύνδρομο, λοιπόν. Ναι. Και ακολουθεί πολύ κοντά το κάπνισμα και η υπέρταση. Ε, και επίση το ζάχαρο, η διαβητική, είναι, εμεί του θεωρούμε σχεδόν εφραγματίε. Το οικογενειακό ιστορικό, αν στην οικογένειά μα. Σε μικρή ηλικία έχει υποστεί έμφραγμα. Ε, η παχυσαρκία και όλα αυτά τα οποία ακούτε Όλα τα εμάς, κακά ναι, λοιπόν. Όλα τα κακά Αυτά λοιπόν, αν τα προβλέψουμε και τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, έχει δειχτεί ότι μπορεί να μειωθεί η επίπτωση του εφράγματο. Και μάλιστα, ε, σα είπα πριν ότι, έχουμε, ότι έχει μειωθεί η θνησιμότητα τα τελευταία χρόνια, γιατί το αντιμετωπίζουμε σωστά. Αναμένεται η αύξηση του διαβήτη και τη παχυσαρκία παγκοσμίω τα επόμενα 10 χρόνια μέχρι το 2020 να αυξήσουν πάλι την επίπτωση των εφραγμάτων. Και εδώ έχουμε να κάνουμε έναν αγώνα εμεί και να πείσουμε τον κόσμο και να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Να τον ενημερώσουμε. Σωστά, γιατί πραγματικά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Μπορούμε να το προλάβουμε το έμφραγμά, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αν όμω ε, είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Και μια πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί όλο ο κόσμο ρωτάει το τεστ κοπόσεω που γνωρίζουμε όλοι μπορεί να προλάβει ή να μας δείξει ένα έμφραγμα. Κοιτάξτε, το τεστ Όλοι και... το ρωτάνε ναι, το τεστ και άλλε εξετάσει οι οποίε θεωρούνται καλύτερε από το τεστ Γιατί εγώ θα έλεγα ότι τίνει να γίνει λίγο παροχημένο πλέον το απλό τεστ κόπωση. Ε, ανοιχνεύουν την ισχυμία, ανοιχνεύουν ένα αγκείο αν έχει απόφραξη. Η οποία άλλοτε να είναι είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη. Συνήθω όμω αυτέ οι εξετάσει ανοιχνεύουν τι μεγάλε αποφράξει. Ε, Υπάρχουν και άλλε εξετάσει πιο σύγχρονε όπω είναι το stress echo, το exercise echo, δηλαδή μέθοδοι που χρησιμοποιούν τον υπέρυχο ε, και σε συνδυασμό με την κόπωση η οποία μπορεί να είναι είτε φαρμακευτική είτε το απλό περπάτημα, το τρέξιμο που κάνουμε στο διάδρομο, μπορούν να ανοιχνεύσουν αν, αν ένα αγκείο έχει ενό βαθμού απόφραξη. Θα πρέπει όμω εδώ να το ξεχωρίσουμε. Ότι άλλο είναι το έμφωμα που είναι η ευνίδια απόφραξη και συνήθω συμβαίνει. Σε αγκία τα οποία έχουν μικρέ ατρωματικέ πλάκε, οι οποίε δεν προκαλούν αποφρακτικά φαινόμενα. Και εδώ... εδώ βλέπετε ένα στρεσέκο. Βλέπετε η δεξιά εικόνα σε σχέση με την αριστερή αναδεικνύει μια υποκινησία, όπω λέμε στο πάνω αριστερά τείχομα. Και αυτή η υποκινησία υποκρύπτει κάποια απόφραξη. Αυτό όμω δεν είναι έμφραγμα. Το έφραγμα είναι ένα κανονικό αγκίο, το οποίο λειτουργεί κανονικά και για κάποιο λόγο ρηγνύεται η πλάκα. Και αυτή η ρήξη προκαλεί απότομο θρόμβο και απότομη απόφραξη του Αγίου την και έκρωση. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την οξία κατάσταση, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό θα ήθελα να το καταλάβει ο κόσμο, γιατί πολλέ φορέ φεύγει από λέει πήγε, έκανε κόποση ο ασθενή και μετά έπαθε έμφραγμα. Και πώ ο γιατρό δεν το πρόβλεψε. Ο γιατρό δεν μπορεί να το προβλέψει από αυτέ τι εξετάσει. Άρα αυτό λοιπόν το... το διευκρινίσαμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αφού λοιπόν είπαμε και αυτό, κλείνοντα, να πούμε τι θα πρέπει να κάνουμε εάν μα συμβεί μετά το έμφραγμα. Να ακολουθήσουμε παρκώ και αναλυτικά τι οδηγίε που μα έχει δώσει ο γιατρό. Δηλαδή, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλου του προειδευτικού παράγοντε, τη χολυστερίνη μα, την πίεση, να περπατάμε πολύ, τουλάχιστον 45 λεπτά την ημέρα. Το Ξέρετε, έγινε μια μελέτη που σύγκριναν το πώ επιδράει το, το πολύ ε, περπάτημα, αλλά σε χαμηλό, στον κανονικό μα ρυθμό που περπατάμε. Δηλαδή, βάλανε ανθρώπου που είχαν μια δραστηριότητα 6-7 ώρε περίπου την ημέρα και του συνέκριναν αυτού με ανθρώπου που οποίοι κάνανε λίγη ώρα αλλά πρωταθληματική. Και είδαν ότι τα αποτελέσματα και στη χολυστερίνη και στην έκβαση των επεισοδίων ήταν πολύ λιγότερα στου ανθρώπου που είχαν τη φυσιολογική του δραστηριότητα σε σχέση με του άλλου οποίοι περπατούσαν, που κάνανε πρωταθλητισμό. Ε, αν λοιπόν κάνουμε αυτά τα πράγματα, παίρνουμε τα φαρμακά μα, μα παρακολουθεί τακτικά ο γιατρό μα γιατί ξέρετε κάθε χρόνο. Περίπου πρέπει... κάθε πότε να πούμε και αυτό. Κοιτάξτε, στην αρχή θα μα προκα... παρακολουθήσει μας. κάθε μήνα. Μετά, μια φορά το εξάμεινο και στο τέλο, μια φορά το εξάμεινο πρέπει να μα παρακολουθεί, να μα ρυθμίζει. Μια φορά το χρόνο πρέπει να κάνουμε κάποιε εξετάσει. Συνήθω πρέπει να ψαχνόμαστε για αριθμίε, ειδικά αν έχουμε πάθει μεγάλα εφράγματα. Πρέπει να βάζουμε δηλαδή κάνουμε κάποιε εξετάσει υπάρχουν όπω το χόλτερ του ρυθμού. Πρέπει να κάνουμε υπέρηχο για να βλέπουμε πόσο εσεί η καρδιά και η λειτουργικότητά τη πια είναι. Και επίση πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο ισχυμία. Με ένα τεστ με ένα στρεσέκο, ένα σπιθυρογράφημα, με τέτοιου είδου εξετάσει. Γενικώ, αν παρακολουθούμαστε σωστά, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Διότι η ιατρική εξελίσσεται. Και με τα χρόνια, ειδικά η καρδιολογία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλε πρόοδου. Και με έναν σχετικά υγιεινό τρόπο ζωή. Υγιεινό τρόπο ζωή που είναι πολύ και βασικό. και αυτό. Πολύ ε. βασικό. Αν λοιπόν να τα ακολουθήσουμε όλα αυτά, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύω ότι ε, θα, τα επόμενα χρόνια θα μα επιφυλάξουν καλύτερε εξελίξει. Πρέπει να δώσουμε αισιοδοξία στον κόσμο, να του πούμε ότι όλα αυτά τα οποία έχει αντιμετωπίζονται ε, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το φοβάται. Αλλά αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επαγρυπνεί και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και να ζει υγιεινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και, και, και σήμερα και θα χαρώ να σας ξαναδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την προσοχή σας. Θα χαρώ να σας ξαναδώ την επόμενη Τετάρτη στις 2. Καλό σας απόγευμα!